Κάθε γενιά έχει τα πρότυπά της, τους ήρωες και τους αντιήρωες της. Για τα παιδιά και τους εφήβους των δύο προηγούμενων δεκαετιών, ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι και θα είναι σίγουρα ένας από τους αθλητές, ένας από τους άντρες που θα έρχονται στο μυαλό τους και θα επηρεάζουν το μέλλον και τις αποφάσεις τους. Ο Αντώνης, γέννημα θρέμα του νομού Άρτας, ήρθε στον κόσμο στις 14 Ιανουαρίου του 1971 και μεγάλωσε παίζοντας πολυποδόσφαιρο. Μικρό παιδί με τους φίλους του, έπαιζε πρώτα επιθετικός και αφού έβαζε γκολ, γυρνούσε τερματοφύλακας για να κρατήσει την νίκη. Στα 14 του, που ξεκίνησε να παίζει στην ομάδα του χωριού του, βρέθηκε να χρειαστεί να αντικαταστήσει τον ξάδερφό του στη θέση του τερματοφύλακα. Και έκτοτε δεν άφησε ποτέ τις εστίες και τα γάντια. Πήγε στον Παναθηναϊκό και την Παιανία πριν καν κλείσει τα 18 του και εκεί ανδρώθηκε εντός και εκτός γηπέδου, μένοντας 15 ολόκληρα χρόνια. Έφυγε πικραμένος και αδικημένος από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2004. Το μεγαλύτερο καλοκαίρι στην καριέρα όλων των παιδιών που έπεσαν στην Εθνική Ελλάδα τότε. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά ονόμασαν τότε τον Αντώνη George Clooney των γηπέδων. Λάθος τους. Στην πραγματικότητα ο Νικοπολίδης ήταν ο Λεωνίδας της Εθνικής Ελλάδας. Η ήρεμη δύναμη, η αρχηγική φιγούρα που έδινε οδηγίες και κουράγιο όταν μετώπισαν, αυτός που κράταγε τις θερμοπύλες της εστίας του και απέκρουε τις σκληρές επιθέσεις των τεράστιων σε αξία αντιπάλων του. Η δύσκολη στιγμή της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας στα 33 του αντικαταστάθηκε από την παγκόσμια επιβεβαίωση και το νέο ξεκίνημα στον Ολυμπιακό. Το λιμάνι βρήκε την αναγνώριση που του άξιζε και την ανταπέδωσε με τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του. Παίξε 7 χρόνια κατακτώντας 6 πρωταθλήματα και έφτασε στα 40 του να γίνει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που κέρδισε τους περισσότερους τίτλους σε όλη την καριέρα. Ο ίδιος βέβαια παραδέχεται πως όσες μεγάλες στιγμές και αν έζησε στην καριέρα του, την ευτυχία του τη χρωστάει στην οικογένειά του. Είναι παντρεμένος από το 2000 με τη Βάσο Στασινού, αθλήτρια για εκείνη του μπάσκετ όμως και πατέρας τριών παιδιών, του 12χρονου Γιάννη και των 6χρονων διδύμων Μαριτίνας και Γιώργου. Ο σεμνός και σοβαρός Αντώνης νιώθει ευγνώμων, όπως ο ίδιος εξομολογείται δημοσίως πια, και για την τύχη του που του έφερε δόξα και επιτυχίες σε μια ηλικία που μπορούσε να τα διαχειριστεί, αλλά και για τη στήριξη και την παντόφλα της γυναίκας του που τον έκανε πάντα να βλέπει τα πράγματα στις αληθινές τους διαστάσεις. Μετά από το τέλος της καριέρας του στο γήπεδο, αποφάσισε να συνεχίσει να ασχολείται με τον ποδόσφαιρο. Και γρήγορα έγινε και προπονητής, και μάλιστα στην εθνική ομάδα των νέων κάτω των 21 της χώρας μας, παρέα με τον κολλητό του και κουμπάρο του, τον Άγγελο Μπασινά. Κι αν πλέον, μετά από μια καριέρα γεμάτη τίτλους, συγκινήσεις και δόξα, ήρθε η ώρα να μοιραστεί τις λεπτομέρειες που όλοι όσοι τον έβλεπαν στα γήπεδα ήθελαν να ξέρουν όλα αυτά τα χρόνια, η είδηση πως κυκλοφορεί πλέον ένα βιβλίο για τη ζωή του έκανε απλά όσους τον αγάπησαν να τον εκτιμήσουν ακόμα περισσότερο. Γιατί τον Αντώνη Νικοπολίδη, φίλαθλος αυτή τη χώρα, δεν τον αγάπησαν μόνο γιατί μαυροντυμένος σαν το Λευγιασίν μας οδήγησε στην κατάκτηση του Euro, αλλά και γιατί σε έναν κόσμο τόσο περίεργο και αλλοπρόσαλο όπως το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο ίδιος ήταν πάντα μια διαφορετική περίπτωση ήρεμου και σεμνού μεγαλείου. With fire.